των αθλητικών χώρων το Φλεβάρι του 2024 έχει σημειωθεί μια τεράστια πρόοδος. Έχουν συλληφθεί, όπως ξέρετε, μέλη εγκληματικών ομάδων. Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια προκειμένου να αντιληφθούν όλοι ότι οι χώροι στους οποίους διεξάγονται τα σπορ και ο αθλητισμός είναι χώροι που ευχαρίστησης, διασκέδασης, όπου γονείς και παιδιά παρακολουθούν όλα τα αθλήματα. Η υπόθεση των εγκληματικών ομάδων σχετικά με τη βία που ασκείται εντός ή εκτός αθλητικών χώρων πρέπει να πάρει τέλος, όπως έχει πάρει τέλος σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες ή αυτά που βλέπουμε τελευταίες μέρες έξω από τα γήπεδα ή και μέσα στα γήπεδα της Γερμανίας, όπου διεξάγεται το Euro, όπου βλέπουμε φαινόμενα τα οποία δεν υπάρχουν στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς οι εγκληματικές ομάδες είναι παντού, κινούνται παντού και η ελληνική αστυνομία λαμβάνει μέτρα, θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την απόδοσή της σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος που κινείται γύρω από τη διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων. Νομίζω ότι η χρονιά έκλεισε καλά, πολύ καλά, αλλά η προσπάθειά μας είναι μαραθώνιος, θα συνεχίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή γήπεδα, ασφαλείς εκδηλώσεις στους αθλητικούς χώρους και κάθε μέρα όλο και περισσότερο χιλιάδες γονείς να προστίθενται μαζί με τα παιδιά τους ως θεατές για διασκέδαση στα γήπεδα. Μας απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος. Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το προεδρικό διάταγμα που αφορά την ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια νέα υπηρεσία, μια υπηρεσία που έχει πανελλαδική εμβέλεια, μια υπηρεσία που έχει αναλάβει και θα αρχίσει να λειτουργεί το φθινόπωρο την αντιμετώπιση του σκληρού και οργανωμένου εγκλήματος και είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, με άριστους αξιωματικούς, με αφοσιωμένους επαγγελματίες, με σύγχρονες μεθόδους για να καταπολεμήσουμε μια ασθένεια που χτυπάει την κοινωνία, την οικονομία, που είναι το οργανωμένο έγκλημα. Είμαστε εδώ, υπήρξαν αρκετές επιτυχίες τον τελευταίο καιρό, αλλά αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας. Θέλει διαρκή ανανέωση και εξυγχρονισμό των μεθόδων, εξοπλισμούς και πάντα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Τέλος, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην αστυνομία της Κρήτης, στον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή, για όλες τις επιτυχίες τελευταία με τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ζωοκλοπή. Εκεί θα βελτιώσουμε και άλλο την νομοθεσία, προκειμένου οι δράσεις της αστυνομίας και του κράτους δικαίου και του κράτους του νόμου σε συνεργασία με τους εισαγγελείς να γίνει πιο αποτελεσματική, έτσι ώστε να πατάξουμε μεταξύ των άλλων και ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα εδώ στο νησί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, μία μόνο ερώτηση τουλάχιστον από μένα είναι εφικτό. Η αστυνομία της Κρήτης ζητά στελέχωση περαιτέρω. Θα με ρυμνήσετε γι' αυτό? Η αστυνομία της Κρήτης έχει επαρκή στελέχωση και σας το λέω ευθέως αυτό και ενισχύουμε διαρκώς όλο και περισσότερο. Τώρα υπήρξε μια πολύ μεγάλη ενίσχυση ενώπιση του καλοκαιριού κυρίως για τα αεροδρόμια μας και τα λιμάνια μας. Θα συνεχίσουμε τη στήριξη και την ενίσχυση στο ΒΟΑΚ. Θα συνεχίσουμε τη στήριξη και θα αυξήσουμε τη στήριξη και την ενίσχυση των ΤΑΕ στα Ανόγια και το Μυλοπόταμο, στη Μεσαρά και όπου αλλού απαιτείται. Και θα δούμε με τις τακτικές μεταθέσεις πόσο προσωπικό μπορούμε να μεταφέρουμε στην Κρήτη. Αλλά η Κρήτη πραγματικά έχει έναν επαρκή αριθμό και πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται κυρίως και θα συμφωνήσω μαζί σας είναι η ανανέωση σιγά σιγά του προσωπικού, γιατί μεγαλώνει το προσωπικό και χρειάζεται ενίσχυση. Κύριε Ψηφοϊδη, το πρώτο εξάμηνο του 2024 έχουμε περισσότερα δυστυχήματα στο ΒΟΑΚ από πέρυσι. Ναι. Μπορεί να έχουμε περισσότερους αστυνομικούς. Εγώ, επειδή ζω στον Άγιο Νικόλαο, η αστυνόμευση βλέπω ότι είναι αποσπασματική πολλές φορές. Ο τρόπος δηλαδή. Και εκ του αποτελέσματος έχουμε περισσότερα δυστυχήματα. Κοιτάξτε, το θέμα των δυστυχημάτων, τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται
το καθένα από αυτά μια εξειδικευμένη ανάλυση, έτσι να δούμε πού οφείλεται. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η αστυνόμευση, ιδιαίτερα το ΒΟΑΚ, θέλει σχέδιο. Δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά. Και γι' αυτό ήμουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω μια ερώτηση. Μάλιστα. Είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις για safe houses. Ναι. Επειδή προς το παρόν στην Κρήτη δεν υπάρχουν δομές, υπάρχει μόνο ένας φορέας που δεν είναι δημόσιος, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη όλης της Κρήτης. Κακοποιημένες γυναίκες από τα Χανιά ή από τη Σιτία έρχονται στο Ηράκλειο. Ο φορέας αυτός αναλαμβάνει να τους βρει ξενοδοχείο με προσωπικές επαφές. Υπάρχει κάποιος τρόπος να διευθυντεύονται σε μια δομή και να εξασφαλίσει την ασφαλειά τους και μετά τη δικαστική διαδικασία? Πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Η αστυνομία για τις πρώτες ώρες και μέρες ενός περιστατικού διαθέτει και στους 4 νομούς παραπάνω από ένα safe house. Άρα λοιπόν την ώρα που το περιστατικό είναι ζεστό, εξελίσσεται η κράτηση της, η φύλαξη της γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα, η αναζήτηση του δράστη, η σύλληψη του δράστη, η αστυνομία διαθέτει για τη γυναίκα και το θύμα και τα παιδιά της απόλυτο safe house παραπάνω από ένα σε κάθε νομό. Έχετε δίκιο για τα επόμενα βήματα αν χρειάζεται. Εκεί είναι δομές κοινωνικές οι οποίες απαιτούνται. Πράγματι, είμαστε σε συνεννόηση με την αρμόδια υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, προκειμένου να δούμε με ποιον τρόπο θα πολλαπλασιαστούν αυτές οι δομές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι ζητούμενο, έτσι ώστε μετά τις πρώτες ώρες ενός περιστατικού που εξασφαλίζει η αστυνομία φιλοξενία, να πηγαίνει η γυναίκα με τα παιδιά της, αν χρειάζεται, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, φιλόξενο και φυσικά ένα περιβάλλον που θα της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη ζωή της. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ και δεν θέλω να το απαντήσω εγώ με την έννοια ότι δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός. Αλλά σε ό,τι αφορά την αστυνομία, υπάρχουν safe houses σε όλους τους νομούς, παραπάνω από ένα. Και άρα λοιπόν αυτό που είναι ζητούμενο την ώρα που ένα περιστατικό είναι πολύ κρίσιμο ως προς την εξέλιξή του, η γυναίκα είναι απόλυτα ασφαλής όχι απλά στο τμήμα, αλλά και σε ένα safe house το οποίο δεν ξέρει κανένας. Safe house. Έχουμε για ένα 24ωρο, για δύο 24ωρα, για τρία 24ωρα. Έως ότου η ίδια αποφασίσει είτε να φύγει, πάντα με τα μέτρα αποφύλαξης που προϋποτίθενται για τη γυναίκα αυτή, αλλά ταυτόχρονα, εάν ενδεχομένως θέλει μια συνέχεια, να βρεθεί η συνέχεια. Σε αυτή τη συνέχεια, για το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω, αλλά μπορεί κάποιες μέρες το θύμα με τα παιδιά της μπορεί να μένει στο safe house της αστυνομίας. Είναι απόλυτα, δεν το ξέρει κανείς, δεν το γνωρίζει κανείς. Είναι απόλυτα ασφαλές, είναι απόλυτα υγιεινό, είναι απόλυτα φιλόξενο, θέλω να σας πω, η χώρα αυτή. Και πραγματικά είμαι περήφανος γιατί η αστυνομία μέσα σε μια εβδομάδα μόνο, πριν από 2,5 μήνες, βρήκε σε κάθε νομό αυτό το χώρο. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Επειδή αναφερθήκατε στη νέα υπηρεσία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποιο σχεδιασμό ήδη, γιατί τα λέγαμε και χθες ότι η Κρήτη θα παίξει ρόλο, γνωρίζοντας βέβαια ότι έχουμε εδώ μια υπηρεσία εμείς στο τμήμα κατά του οργανωμένου με πολλές επιτυχίες. Βεβαίως. Εξαιρετική υπηρεσία. Θέλω να σας πω ότι συνεργάστηκα και μαζί της σε διάφορα project, όχι ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Θα ενσωματωθεί, έχετε κάποιο πλάνο? Είπα σήμερα εδώ. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες που εσείς γνωρίζετε και ο στρατηγός, που θα χρειάζεται αυτή η υπηρεσία να έρχεται και στην Κρήτη? Έχετε κάτι περισσότερο κατά νου? Απολύτως. 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 Εννοώ ότι για τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει η Κρήτη και αφορούν το οργανωμένο έγκλημα, η υπηρεσία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου, η κεντρική εννοώ, ασφαλώς θα είναι παρούσα και εδώ όσο χρειάζεται και σε χρόνο και σε ποιότητα και σε ποσότητα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κατά το δυνατόν οριστικά μια σειρά από προβλήματα τα οποία απασχολούν στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια της κίνησης αυτής ήταν και στην Κίσαμο η επιτυχία η μεγάλη που είχατε? Ακριβώς, αλλά είναι μια επιτυχία εδώ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, του κ. Σπυριδάκη, του κ. Πιπεράκη και όλων των αστυνομικών υπηρεσιών στην περιοχή. Και συγχαρητήρια σε όλους και θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή. Αρκεί να μας δώσει τη δυνατότητα ο νόμος να γίνουμε αποτελεσματικοί και να πατάξουμε ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί την
περιοχή πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ.